Τίποτα δεν έχει αλλάξει στα χωριά φαντάσματα 9 περίπου μήνες μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ. Εικόνες ερημιάς με τον χρόνο να έχει παγώσει στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Εγώ φοβάμαι ότι θα χαθεί το χωριό. Οι κάτοικοι εδώ του χωριού πού βρίσκονται, στους οικίσκους? Στους οικίσκους, άλλοι έχουν πάει στα παιδιά τους. Λείπουν πολύ. Μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, ξεκίνησαν οι πρώτες κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτηρίων στο Χουμέρι, με τους δημότες να αντικρίζουν τη διαδικασία με ανάμεικτα συναισθήματα. Είναι το τέλος μιας εποχής, ερήμην μας. Φυσικό δεν είναι να συγκινήσει όταν τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Το σταυρό μας κάναμε να μην ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Πρέπει να προσέρχεται ο κόσμος να δηλώνει το ακίνητό του, ότι είναι η ιδιοκτησία δικιά του, για να μπορέσουμε εμείς να το κατεδαφίσουμε. Η κατεδάφιση γίνεται με δικά μας χρήματα. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί μόλις 220 πρωτόκολλα κατεδάφισης κτηρίων σε σύνολο 1.200 περιπτώσεων, με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας να καλεί τους δημότες να τρέξουν τις διαδικασίες κατεδάφισης, οι οποίες ανοίξουν τον δρόμο για την άμεση αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό. Να μην φοβάται ότι και αυτό που κυκλοφορεί, ότι αν κατεδαφίσει το κτίριό του δεν θα πάρει αποζημίωση. Αυτό είναι, μπορώ να πω, ένα ψέμα, και να μην έχει αυτούς τους ενδιασμούς. Αν κάποια στιγμή δεν προσέρχονται και δεν κατεδαφίσουν τα κτίρια τους και έχουν βγει πρωτόκολλα κατεδάφισης, εμείς θα τους στείλουμε μια επιστολή, θα τους δηλώνουμε με μια ημερομηνία μέχρι πότε μπορούν να το κρατάνε ακόμα έτσι. Εάν δεν κατεδαφιστεί το κτίριο σε αυτές τις μέρες, θα πάμε το κατεδαφίσουμε μόνοι μας και θα χρεωθεί τα έξοδα. Όπως εκτιμάται, γύρω στα 10 σπίτια στο Χουμέρι άντεξαν από τον ισχυρό σεισμό, με τους λιγοστούς δημότες να καλούν τους αρμόδιους να προχωρήσουν σε αναγκαίες παρεμβάσεις, ώστε χωριά φαντάσματα να ανακαινηθούν. Να δώσουν χρήματα, να δουν τι θα κάνουμε, πώς θα ξαναφτιάξουμε τα σπίτια μας, να κρατηθεί το χωριό. Εμένα είναι 145 τετραγωνικά και θέλουν ότι είπαν 21 χιλιάρικα. 21 χιλιάρικα που αυτά ξέρουν, ρε παιδιά, για να φτιάξουν το σπίτι. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή το χωριό θα αναστηθεί πάλι επιστάχτες του? Εννοείται. Εννοείται. Όλοι γι' αυτό θα παλέψουν. Πρέπει. Γιατί άμα δεν κάνουν κάτι, μάλλον που θα μας υιοθετήσουν στις κίσκους. Και έτσι περιμένουμε κάτι καλύτερο, απλώς να μας βοηθήσουν, να φτιάξουμε κι εμείς, όχι πολυτελεία σπίτια, αλλά να φτιάξουμε ένα σπίτι να μπορούμε να κάτσουμε, να μην καθόμαστε στις κίσκους. Έχουμε και μια ελπίδα. Πολύ σύντομα αναμένονται εξελίξεις γύρω από το σχεδιασμό για την ανάπλαση της περιοχής του Αρκαλοχωρίου στο πλαίσιο της ενοικοδόμησης του Δήμου, με τον Μανώλη Φραγκάκη να αναφέρεται σε ορισμένα κομμάτια του παζλ προς αυτή την κατεύθυνση. Να γκρεμίσουμε τα σπίτια πρώτα, να μαζέψουμε τα μπάζα να φύγει, και μετά να δούμε ότι δεν είναι για οικοδομήσιμη περιοχή, δεν πρέπει να είναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα στο υπέδαφος. Να το κάνουμε παιδικές χαρές, να κάνουμε πλατείες, να κάνουμε πράσινο, να κάνουμε μια σύγχρονη πόλη, και να πάμε να βάλουμε σε κάποιο άλλο μέρος που υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, να αγοράσουμε τη γη σαν Δήμος, με τη βοήθεια της πολιτείας, δεν έχουμε εμείς τα χρήματα. Και να μεταφέρουμε τους ανθρώπους που έχουν τα ακίνητά τους εδώ, τα αντίστοιχα τους μεταφέρουμε εκεί.